Επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος της Ελλάδας παίζουν οι Γερμανοί στη Θράκη στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου του Βερολίνου για τη μετατροπή της χώρας σε κανονικό προτεκτοράτο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού Επίκαιρα. Το περιοδικό Επίκαιρα αποκαλύπτει τις γερμανικές μεθοδεύσεις και τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, προκειμένου να επιτραπεί η επιστροφή δεκάδων χιλιάδων απελαθέντων τουρκόφωνων μουσουλμάνων και των οικογενειών του στη Θράκη, ώστε να αποτελέσουν εργατικό δυναμικό για την ειδική οικονομική ζώνη που επιδιώκουν να στήσουν οι Γερμανοί στην ακριτική περιοχή. Πρόκειται για ένα πυρήνα 50.000 και πλέον ανθρώπων που σήμερα ζουν συγκεντρωμένοι από το τουρκικό κράτος στην Προύσα, οργανωμένοι σε ένα δίκτυο συλλόγων, τους οποίους χρηματοδοτούν και καθοδηγούν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Ο μηχανισμός προπαγάνδας του βαθέως κράτους της Άγκυρας βρίσκει τώρα αρρωγό, γράφει το άρθρο του περιοδικού, τη γερμανική Task Force, η οποία έχει αναλάβει την επιτόπια υλοποίηση του σχεδιασμού του Βερολίνου, που είναι σε πλήρη γνώση της Άγκυρας. Συγκεκριμένα, Γερμανοί και Τούρκοι επιχειρηματίες αναμένουν τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στη Θράκη. Όταν δοθεί το πράσινο φως, 180 Τούρκοι μεγαλοεπιχειρηματίες, αρκετοί εξ αυτών με γερμανικά διαβατήρια και με επιχειρήσεις στο Μόναχο και την Κολονία, ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε επενδύσεις στη Θράκη. Τόσο ο ίδιος όσο και οι Γερμανοί επενδυτές έχουν προαποφασίσει την άντληση φθηνού εργατικού δυναμικού από τη μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής, αλλά όπως προαναφέρθηκε και από όσους έχουν απελαθεί και τις οικογένειές τους και διαβιούν στη γείτονα χώρα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας κληθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών να σχολιάσει το δημοσίευμα περιοδικού για γερμανικό ενδιαφέρον να αποδοθεί η ελληνική ηθαγένεια σε 50.000 απελαθέντες μουσουλμάνους, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν διαθέτει καμία πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό και προσέθεσε ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα Υπουργεία. Υπενθύμησε δε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει νομοθεσία για τα θέματα ηθαγένειας που εφαρμόζεται. Μιλώντας με αφορμή το ζήτημα αυτό, ο κύριος Δελαβέκουρας τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα 50.000 απελαθέντων μουσουλμάνων πολιτών. Ποτέ δεν υπήρξε και ποτέ η Ελλάδα δεν έλαβε τέτοια μέτρα. Ενώ επισήμανε την ανάγκη να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργούνται θέματα εκ του μη όντως.